Τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Απλώς να διευκρινίσω, δεν είναι με το γήπεδο της Τριανδρίας. Ναι. Είναι με το γήπεδο πάνω του Αγίου Παύλου. Ναι, απλώς ναι. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε στην Τριανδρία, αυτό θέλω να πω. Παίζαμε εκεί πέρα, ναι, παίζαμε εκεί. Ωραία, τι ακριβώς προέκυψε, ποιο είναι το ζήτημα? Το πρόβλημα είναι ότι ζητήσαμε το γήπεδο για την αγωνιστική χρονιά τη φετινή. Α, για όλα τα μάτς. Ναι, για όλα τα μάτς. Φυσικά, μην φαντάζεσαι, τα μάτς που δίνουμε εντός έδρας είναι γύρω στα 10 μάτς. Ναι, ναι. Και όχι για προπονήσεις, απλώς μόνο για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και δεν ξέρω γιατί πήραμε την άρνηση, ας πούμε, ότι είναι το γήπεδο, ας πούμε, δεν πληρεί τις κανόνες. Αυτό ήταν το επιχείρημά τους για να παίξουμε. Πράγμα το οποίο, εντάξει, δεν εξταθεί, διότι αυτό δεν είναι κάτι που αφορά το Δήμο, ας πούμε, αν είναι κατάλληλο το γήπεδο ή όχι. Αυτό έχει να κάνει με εμάς, εμείς απλώς ζητάμε να μας το παραχωρήσουν και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα απολογηθούμε αν είναι το γήπεδο κατάλληλο ή δεν είναι. Κύριε Πουσάρη, συγγνώμη, για ποιο γήπεδο ακριβώς είπατε ότι ζήτησατε? Εγώ είχα ζητήσει στην αρχή το γήπεδο των Σικαιών, το οποίο με είπαν ότι είναι υποκατασκευή. Και μετά το γήπεδο των Σικαιών είναι το πάνω από τον περιφερειακό? Εκείνο που, όχι, το γήπεδο των Σικαιών είναι που είναι στο κολλημητήριο δίπλα. Α, μάλιστα, μάλιστα. Εκείνο. Και είναι υποκατασκευή. Α, εισπράξετε ένα πρώτο όχι εκεί. Ναι, και μετά ας πούμε ζήτησα το γήπεδο του Αγίου Παύλου. Αυτό που είναι πάνω στον περιφερειακό, στο δεξιά μας. Ναι, στον περιφερειακό. Φυσικά στο Δήμο αυτό υπάγεται και το γήπεδο της Νεάπολης που θα μπορούσαν και εκείνο να μας το χωρίσουν. Α, αλλά και ό,τι και αν ζητήσατε, σας είπαν όχι. Ναι, ναι. Με διάφορες δικαιολογίες, προφάσεις, το γήπεδο του Σικαιών ότι είναι υποκατασκευή και το γήπεδο του Αγίου Παύλου ότι δεν τηρεί τους όρους διεξαγωγής αγώνα πρωταθλήματος. Ναι, ναι. Καταρχάς με επικαλεστήκαν στην αρχή ότι για παιχνίδια Super League και αυτά και τους είπα ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τη Super League. Δεν είπαμε σε ποιον απευθυνθήκατε και ποιος απάντησε όχι, δεν είπαμε. Απευθύνθηκα καταρχάς προς το Δήμο. Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Το Δήμο Νεάπολης Σικαιών και το αίτημα έγινε στο Δήμο. Ναι. Από εκεί και πέρα τη συνομιλία την είχα με την κυρία τώρα, η οποία δεν έχω μπροστά μου το χαρτί. Με την κυρία Λαμπρινάκη. Ναι. Λαμπρινάκη, αν μπράβο, την κυρία Λαμπρινάκη, η οποία αυτή με μίλησε. Τώρα, ένα έγγραφο που με στείλαν αρνητικό, το υπογράφει ο κύριος Απατζίδης και η κυρία Λαμπρινάκη. Μάλιστα. Ο Δανιλίδης δεν είναι δήμαρχος εκεί ακόμα. Ναι. Όχι, το Δανιλίδης. Ο κύριος Δανιλίδης δεν έχει ενημερωθεί για το θέμα? Θεωρώ ότι φυσιολογικό θα είναι αφού πέρασε το θέμα από διοικητικό συμβούλιο. Από δημοτικό συμβούλιο. Ναι. Από δημοτικό, ναι. Α, εσείς πήρατε απάντηση επίσημα από το δημοτικό συμβούλιο που απλά την υπογράφουν οι δύο συγκεκριμένοι. Α, μπράβο, ναι. Το γήπεδο της Νεάπολης είπατε δεν το ζητήσατε. Το γήπεδο της Νεάπολης όχι. Αλλά ήταν και αυτό μια λύση, ας πούμε. Θα μπορούσαν να αντιπροτείνουν δηλαδή. Ναι, άρα μπράβο, ναι. Άρα κύριε Προύσαλη, εσείς βλέπετε μια αρνητική διάθεση από τους ανθρώπους εκεί. Διάθεση, αυτό κατάλαβα εγώ, αυτό εισέπραξα. Και έχετε κάποια απάντηση γιατί να είναι αρνητική η συγκεκριμένη? Σε είπα, ένα από τα επιχειρήματά τους ήταν ότι το γήπεδο δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν στέκει, δηλαδή δεν είναι εκείνοι που κρίνουν. Καταρχάς, αν και να ισχύει αυτό το πράγμα, γι' αυτό το πράγμα είμαστε εμείς υπόλογοι απέναντι στην Ομοσπονδία και όχι ο Δήμος. Μήπως καταλάβανε για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, την ποδοσφαιρική, την αθλητική, μήπως γι' αυτό? Γιατί όπως μας τα λέτε, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι, γιατί ήταν καθαρό και το αίτημα και τηλεφωνική επικοινωνία είχαμε. Τι περιθώρια τώρα έχετε άλλα, τι θα κάνετε? Εντάξει, μια λύση είναι να παραμείνουμε στο γήπεδο της Τριανδρίας. Ναι. Και θα δούμε οποιαδήποτε άλλη λύση υπάρχει. Γιατί σίγουρα θα πρέπει να έχουμε και μια-δυο εναλλακτικές λύσεις. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και τα γήπεδα
ας πούμε, στα γήπεδα διεξάγονται πολλοί αγώνες, οπότε μπορεί κάποια στιγμή να συμπίπτουν οι αγώνες, mm-hmm. να πρέπει να παίξουμε σε κάποιο άλλο γήπεδο. Αποκλείεται εκεί ο Δήμος Σικιών Νεάπολης να το επανεξετάσει το θέμα? Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ειδοποίηση. Δεν ξέρω τι με λιγενέστε. Πολύ παράξενο. Πολύ παράξενο, γιατί ξέρετε καλά κι εσείς ότι ένας άλλος Δήμος για την ομάδα handball κάνα 2-3 μήνες ταλαιπωρούσε πάλι το σύλλογο. Πάλι χωρίς κάποιο λόγο. Δόθηκε η λύση. Ναι, το ξέρετε φυσικά. Τώρα υπάρχει θέμα με τη γυναική ομάδα. Πάλι χωρίς λόγο αρνητική απάντηση. Παράξενο. Θεωρούσα και μια καλή λύση, γιατί είναι σε μια γειτονιά που είναι όλος ο πυρήνας, είναι σχεδόν ΠΑΟΚ. Φυσικά, δηλαδή, πέρα από αυτό βεβαίως. Ένα στο σκεπτικό μου μέσα ήταν και αυτό. Ότι να είμαστε κάπου που ο πυρήνας θα είναι ΠΑΟΚ. Και πρόσφατα εδώ ένας φίλος μου μεταφέρει ότι τα γήπεδα ανήκουν στην κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου, όπου έχει δικό του διοικητικό συμβούλιο, δεν έχει να κάνει δηλαδή με το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου, και ότι το γήπεδο της Νεάπολης δεν λειτουργεί καθόλου. Ο κύριος Απατσίδης εκεί υπάγεται, σε αυτήν που είπατε, την αυτή. Σε την υπηρεσία. Είναι πρόεδρος μάλιστα αυτής της κοινοφελούς επιχείρησης. Μάλιστα. Η οποία υπάγεται στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε πώς ξεκινάει η χρονιά, κατά τα άλλα, πέρα από αυτό το πρόβλημα του γηπέδου. Εντάξει, καλά ξεκινάμε, καλά πήγαμε. Και πιστεύω ότι και πάλι θα είμαστε στους στόχους μας μέσα, που είναι και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Μάλιστα. Να σας το ευχηθούμε, και νομίζω ότι θα βρεθεί λύση για το κύπελλο. Δεν είναι δυνατόν να μην βρεθεί λύση, ειδικά σε αυτή την περιοχή. Μακάρι, γιατί προσπαθούμε να δίνουμε λύση σε πολλά προβλήματα και να μην μας δημιουργούνται και καινούργια προβλήματα συνήθως. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή σεζόν. Να είστε καλά. Καλή σεζόν, κύριε Προσαλή. Να είστε καλά. Γεια σας.